Κάστρο, καλησπέρα. Σε ακούμε. Καλησπέρα, Λουκά. Συνάντηση σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο κάστρο της Πρατισλάβα χωρίς τη συμμετοχή της Βρετανίας μετά τις αποφάσεις για Brexit και εξετάστηκε το μέλλον της Ευρώπης και 27 συμφώνησαν ότι βρίσκονται στην ίδια βάρκα με τα κοινά οράματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία λοιπόν μετά από προτροπή του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ να ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους μας για την κατάσταση πραγμάτων στο τραπέζι των συνομιλιών, για τις συναντηλήψεις, συγκλήσεις αλλά και για τα θέματα που υπάρχουν διαφωνίες, ζητώντας τη στήριξη τους σε αυτή την προσπάθεια τερματισμού της κατοχής στο νησί. Ο πρόεδρος, να πούμε, Λουκά, μεταβαίνει αύριο στη Νέα Υόρκη. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τριμερή της 25ης Σεπτεμβρίου. Τέσσερις οι πυλώνες των επαφών του Προέδρου στη Νέα Υόρκη, συναντήσεις με τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συναντήσεις με αρχηγούς κυβερνήσεων γειτονικών χωρών, δημόσιες εμφανίσεις σε δεξαμενές σκέψεις και βεβαίως ο τέταρτος πυλώνας είναι η τριμερή συνάντηση, δηλαδή συνάντηση του Προέδρου και του Μουσταφά Κιντζή με τον Μπαν Κι Μουν. Νατάσα, να σας ευχαριστήσουμε και να δούμε εδώ ένα απόσπασμα της.